Τα τελευταία χρόνια η Καλαμάτα, εκτός από τουριστικός προορισμός για ξένους και Έλληνες επισκέπτες, αναδεικνύεται και ως προορισμός μαθητικών εκδρομών. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να δώσει καλύτερες ιδέες για την περαιτέρω ανάδειξη της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας ως τουριστικός προορισμός για μαθητές από τους ίδιους τους μαθητές? Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Καλαμάτας ξεκίνησε την άμυλα των σχολείων της πόλης με σχετικό διαγωνισμό δημιουργίας τηλεοπτικού σποτ. Οι συμμετοχές από τα λύκεια αρκετές, με τις τρεις πρώτες ιδέες να κερδίζουν τα βραβεία που αντιστοιχούν στα χρηματικά έπαθλα των 1.800 και 500 ευρώ αντίστοιχα. Οι βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο της Καλαμάτας. Το κυρίως βέβαια έπαθλο για όλους, η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στο μέλλον της πόλης τους. Οι συμμετοχές οι οποίες κατατέθηκαν ήταν από όλα τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας. Και σήμερα βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες συμμετοχές. Όλα τα σποτ τα οποία κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού ήταν πάρα πολύ όμορφα και αξιόπιστα. Όλα τα σποτ θα συμμετέχουν στην διαδικασία προβολής του Δήμου Καλαμάτας με ιδιαίτερη στόχευση, όπως ήταν και ο αρχικός στόχος του διαγωνισμού, την προσέλκυση μαθητικού τουρισμού. Στο Δήμο Καλαμάτας θεωρούμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα και όλα τα προσόντα να γίνουμε top τουριστικός προορισμός ό,τι αφορά τον μαθητικό τουρισμό. Και αυτός ήταν και ο απότερος στόχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Βεβαίως, μέσα από αυτή την εμπειρία, τα παιδιά έμαθαν όλο και περισσότερα πράγματα σε σχέση με την περιοχή μας. Καλλιεργήθηκε η τουριστική τους συνείδηση. Έμαθαν πόσο σημαντικό είναι όλοι να συμμετέχουμε στις διαδικασίες ευγενικής υποδοχής των επισκεπτών μας, γιατί πραγματικά αυτό παράγει πλούτο για την περιοχή μας. Όπως σας είπα και πριν, βραβεύτηκαν τα τρία καλύτερα σποτ. Από Δευτέρα τα σποτ αυτά θα ανέβουν στο kalamata.gr και βεβαίως θα προβληθούν μέσα από τα δικά μας social media, αλλά και των μαθητών, προκειμένου από τη νέα σχολική χρονιά να προσελκύσουμε όλο και περισσότερες μαθητικές εκδρομές. Μια πολύ σημαντική βραδιά, γιατί ανεξάρτητα από την βράβευση έχουμε συμμετοχή τόσων παιδιών της πόλης, παιδιών που η πόλη τους ανήκει, όπως και το μέλλον, και είναι προφανές ότι θα σχηματιστεί μια τράπεζα ιδεών, γιατί μέσα από αυτές τις προσπάθειες των παιδιών μας θα έχουμε πολλές ιδέες, πολλές απόψεις, εκτιμήσεις για την πόλη μας, για άγνωστες πλευρές, για το τι πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να το προσέξουμε, κάτι το οποίο ελκύει τους άλλους. Όσοι έχουμε μία εικόνα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί τόποι είναι τόποι όπου ελκύουν πάρα πολλά σχολεία κάθε χρόνο. Τελευταία, τα 3-4 τελευταία χρόνια, και η πόλη μας συγκαταλέγεται στις πόλεις που ανεβαίνουν σιγά σιγά και υποδέχονται αρκετά σχολεία. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες παιδιά, τα οποία μετακινούνται κάθε χρόνο. Είναι έθιμο το κάθε σχολείο, όχι μόνο η τρίτη τάξη, αλλά και οι άλλες. Έχουμε διανυκτέρευση πλέον και στις μικρότερες τάξεις, να κάνουν περιήγηση ανά την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Αυτά είναι όλα γνωστά. Η πόλη μας, η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις, μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το αγώνισμα της διακρίτησης όλων και όλο και περισσότερων παιδιών. Η Καλαμάτα δεν είναι το τέλος της Ελλάδος. Η Καλαμάτα, ενώ στο χάρτη, θεωρητικά μπορεί να είναι, αλλά είναι το κέντρο μιας περιοχής όπου υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία, μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ όμορφες βραδιές με το ιστορικό κέντρο, αλλά και άλλα καταστήματα τα οποία είναι εξαιρετικού επίπεδου και έχει μία φύση ανεπανάληπτη. Πιστεύω πάρα πολύ σύντομα να έχουμε και την καθημερινή σύνδεση με την Κρήτη, που καταλαβαίνετε ότι θα βοηθήσει στην ελκυστικότητα της πόλης μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο σποτ θα χρησιμοποιηθεί σε καμπάνιες του Δήμου Καλαμάτας για θέματα τουριστικής προβολής και θα διανεμηθεί σε όλα τα λύκεια της χώρας. Μια πολυπολιτισμική πόλη και προτέλεση που δημιουργούν οι Σμύρες. Ανεπισμύρητα, μια από τις μορφότερες πόλεις της Ελλάδας.
θα δω και εγώ όλες τις προσπάθειες τις οποίες έχετε κάνει, πώς βλέπετε την πόλη, τη δική σας τη ματιά και φυσικά όλα αυτά πρέπει να εμπλουτίσουν μια τράπεζα πληροφοριών, να αξιολογούνται κάθε φορά και να χρησιμοποιούνται για το καλό της πόλης, διότι μαθητικός τουρισμός και γενικότερα τουρισμός σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει θέσεις εργασίας, σημαίνει βελτίωση της πόλης, της ευρύτερης περιοχής.